Ο Αλέξανδρος στους 10 μήνες. Έλα να δείξουμε εδώ πέρα. Εδώ δεν ήταν πολύ χαρούμενος ο Αλέξανδρος και είχε όλη αυτή την περιοχή εδώ πέρα η οποία ήταν άδεια. Ήταν ένα στάδιο frontal 5. Σε όλη αυτή την περιοχή εδώ πέρα λοιπόν βάλαμε 3.500 τριχοθυλάκια, όπως εδώ πέρα πήγα μέχρι και βαθιά εδώ. Χωρίς πολλά λόγια, πάμε να δούμε τι καταφέραμε. Συνεχίζει να μην είναι χαρούμενος, χαρούμενος είναι, απλά είναι σοβαρός. Είναι σαν κάτι άλλους, ονόματα δεν λέμε, γιατροί είναι. Πήγαμε εδώ πέρα, με κοντό μαλλί κιόλας. Θέλω να δείτε λίγο το κομμάτι. Φυσικότητα και hairline. Είναι κάτι το οποίο κανείς σας θα έλεγε ότι αυτό είναι μεταμοσχευμένο και είναι όλα αυτά μεταμοσχευμένα μαλλιά. Άρρωθινσο. Πάμε να το γυρίσουμε λίγο να δούμε και πίσω που το έχει κόψει αρκετά κοντό το μαλλί. Αυτή είναι η εικόνα της δότριας μετά από αφαίρεση 3.500 τριχοθυλακίων. Μια αρκετά δύσκολη δότρια, δηλαδή ήταν αρκετά αραιή και η τρίχα του μια κανονική τρίχα. Πάμε να δείξουμε και εδώ πέρα. Εδώ αποτέλεσμα μίας μεταμόσχευσης σε μόλις 10 μήνες. Έχει κι άλλα να βγάλει. Να τα βρέξουμε και λίγο. Ναι. Θετικός και στο βρέξιμο λοιπόν. Σιγά σιγά θα ανοιχτεί. Τώρα που είδες φωτογραφίες, πώς σου φάνηκαν σε σχέση με το πριν? Καλά, καμία σχέση με πριν. Το έχεις συνηθίσει, το έχεις ξεχάσει το πώς ήσουν? Όχι, εντάξει, επειδή γίνεται σταδιακά το συνηθίζεις. Αυτό. Τι σου λέει ο κόσμος, έχεις λίγο πιο δυνατά? Τι σου έχεις πάρει σχόλια? Το έχει καταλάβει κανείς, σου έχει πει? Κάποιοι το έχουν καταλάβει και με χωρίς. Και τι σου είπαμε? Ελπίζω να είπες που την έκανες, έτσι. Δεν είπες τίποτα. Δεν ξέρω αν είχε κανείς, έχω συστήσει πάντως. Α, μην νομίζεις. Ναι. Τι σημαίνει λοιπόν, δηλαδή, θα σου πω μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Όλοι μου οι ασθενείς, μηδενός εξαιρουμένου, με συστήνουν σε φίλους τους, οι οποίοι βλέπουν τα αποτελέσματά τους, όπως βλέπω εδώ πέρα του Αλέξανδρου, και παθαίνουν πλάκα. Και μετά τι κάνουν αυτοί οι περισσότεροι? Σου λένε, κάτσε ρε φίλε, εντάξει τώρα. Α, μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα η μεταμόσχευση. Τι δεν θα κάνεις έτσι? Όχι. Α, δεν έκανε. Ας πάω κάπου αλλού που είναι πιο φθηνά. Και πάνε κάπου αλλού που είναι πιο φθηνά, πάω και την τρώνε μετά. Και μετά προπονητά από 2 χρόνια και μου λένε, ξέρεις, είμαι φίλος του Αλέξανδρου και μου είπε, μου είχε πει να έρθω σε σένα, αλλά εγώ τελικά πήγα αλλού, αλλά τελικά είχε δίκιο και έπρεπε να έρθω σε σένα και κάτι τέτοια. Λοιπόν, μην είστε ξυπνάκιδες. Άμα σας λέει ο Αλέξανδρος και ο οποίος Αλέξανδρος ότι, φίλε μου, έτσι με έκανε ο Αναστασάκης, μην νομίζεις ότι όλοι θα σε κάνουν έτσι. Θα σε κάνει έτσι ο Αναστασάκης. Κάποιο σχόλιο, κάτι το οποίο θέλεις να μοιραστείς μαζί μας, έτσι από την περιπέτειά σου με τα μαλλιά, από την... Όχι, ευχαριστώ. Όποιος θέλει να το κάνει, να το κάνει. Γενικά, παιδιά, έτσι. Ναι. Όχι εδώ, γενικά να το κάνετε. Να το ψάξει τότε. Να το ψάξει. Εσύ... Και να καταλήξει εδώ. Α, διάλεξε χρυσή φτενούλα που σου αξίζει. Ποια τις δύο? Μπορείς εσύ τις δύο? Και τις δύο. Πάρε και τις δύο. Χάρηκα πολύ που σε είδα. Και εγώ. Θέλεις να βλέπεις κάθε εβδομάδα καινούργια βίντεο με περιστατικά πριν μετά ασθενών μεταμόσχευση μαλλιών? Γράψου στο κανάλι μου.